επίσης να εκφράσουμε τις ευχές και τις ευχαριστίες σε όλες τις επιχειρήσεις του νομού μας, οι οποίες απλόχερα προσέφεραν τα προϊόντα τους για τη σημερινή εκδήλωση. Το λόγο έχει ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ, κύριος Περικλής Μαντάς. Φίλες και φίλοι, καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Μάκη τον Βορύδη, τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ο οποίος αποδέχθηκε την πρότασή μας, την πρόσκλησή μας να παρευρεθεί εδώ σήμερα. 5 μήνες τώρα δίνει μια μάχη στο Υπουργείο Υποδομών, μια μάχη που έχει το στίγμα που η παράταξή μας και ο Αντώνης ο Σαμαράς έχει θέσει για την ανάπτυξη του τόπου, για την ανάπτυξη της χώρας. Είναι μια μάχη επίπονη και καθημερινή. Και εμείς ως Μεσσίνοι έχουμε το πλεονέκτημα να είμαστε στις προτεραιότητες του Υπουργού. Και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω τον τομέα κοινωνικών εκδηλώσεων της Νομαρχιακής, το τμήμα γυναικών και όλους τους συνεργάτες μας που βοήθησαν για να δημιουργηθεί αυτή η βραδιά σήμερα. Όλες τις επιχειρήσεις, ό,τι προϊόντα υπάρχουν σήμερα στα τραπέζια, θα δείτε, είναι όλα προσφορές από τις τοπικές επιχειρήσεις, από επιχειρήσεις Μεσσηνίας. Και ξέρετε πολύ καλά ότι είναι πολύ δύσκολο την περίοδο αυτή που η κρίση μαστίζει την ελληνική αγορά να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν πράγματα, προσφέρουν ήδη και κοστίζει πραγματικά πολύ. Ταυτόχρονα όμως θα ήθελα να θέσω ένα βασικό στοιχείο για τη σημερινή βραδιά. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που σε κάθε κάλεσμα της νομαρχιακής μας δηλώνετε παρόν και αποδεικνύετε για άλλη μια φορά ότι η Μεσσηνία είναι όρθια, ότι η Μεσσηνία είναι δυνατή, ότι η Μεσσηνία του Αντώνη Σαμαρά είναι γαλάζια. Φίλες και φίλοι, η μάχη που θα δώσουμε σε λίγες ημέρες για τις εθνικές εκλογές είναι μάχη διπλή για μας. Πρωτίστως για να είναι μάχη για την πατρίδα, γιατί ο Αντώνης Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία αποτελούν τη μόνη εγγύηση για το μέλλον της πατρίδας μας, αλλά για μας τους Μεσσήνιους, και θέλω να απευθυνθώ σε όλους εσάς, σε όλους όσους μας παρακολουθούν από το σπίτι τους μέσω της τηλεόρασης αυτή τη στιγμή, σε όλους όσους μας παρακολουθούν μακριά μέσω του διαδικτύου, ότι ο ρόλος ο δικός μας είναι πιο ισχυρός, γιατί έχουμε ιστορικά την τεράστια ευθύνη αυτή τη στιγμή και την τεράστια τιμή να παλέψουμε για να έχουμε αύριο το πρωί έναν Μεσσήνιο Πρωθυπουργό. Για να είναι αύριο το πρωί ο Αντώνης Σαμαράς Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Πρωθυπουργός της Μεσσηνίας, ο δικός μας άνθρωπος. Σας καλώ όλους να συμμετέχουμε με την κάθε δύναμη που έχει ο καθένας. Να συμμετέχουμε στην ελπίδα που δίνει ο πρόεδρός μας. Στην ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο, στην ελπίδα για τη σωτηρία της χώρας. Σας ευχαριστώ πολύ. Μαζί μας είναι ο τέος νομάρχης επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο κ. Δημήτρης Δράκος. Και ο κύριος Παναγιωτόπουλος, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής. Κυρίες και κύριοι, οι εκλογές έφτασαν. Στον αγώνα για τη νέα κυβέρνηση, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το παρόν δίνουν νυν και υποψήφοι βουλευτές. Καλούμε στο βήμα τον βουλευτή Μεσσηνίας, τον κύριο Λαυρόπουλο Γιάννη. Αγαπητά φίλε Υπουργέ, σε καλωσορίζουμε για άλλη μια φορά στο νομό μας και ελπίζουμε κάθε φορά που έρχεσαι να μας φέρεις σε κανένα καλό νέο για τους δρόμους μας, κυρίως για την Ολυμπία εδώ, γιατί όλα τα άλλα τα έχουμε τακτοποιήσει, αυτό είναι σε εκκρεμότητα ακόμα. Φίλοι και φίλες, χαιρετίζω την παρουσία σας σήμερα εδώ, χαιρετίζω και επαινώ εσάς όλους που σε δύσκολους καιρούς σταθήκαμε όλοι μαζί όρθιοι και κρατήσαμε αυτή την παράταξη όρθια. Χαιρετίζω την παρουσία σας λοιπόν απόψε εδώ, που είναι στην ουσία
η έναρξη της μεγάλης μάχης που καλούμαστε όλοι μαζί ενωμένοι να δώσουμε σε λίγες μέρες για το καλό της πατρίδας μας, για την Ελλάδα μας και για την παράταξή μας. Οι εκλογές έφτασαν. Δεν μπορούν να αλλάξουν, ούτε πιο πίσω μπορούν να πάνε. Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να δώσει κυβέρνηση, ούτε καν να πει ότι αποτελεί εναλλακτική λύση. Τα μικρά κόμματα, τα λεγόμενα μικρά κόμματα και τα άκρα δεν μπορούν ούτε καν να συμφωνήσουν μαζί τους και δεν έχουν θέση. Σε όλα μόνο λένε όχι. Τα κόμματα της αριστεράς όχι μόνο δεν έχουν θέσεις για το καλό της πατρίδας, αλλά είναι και επικίνδυνα, που αν εφαρμοστούν όλα αυτά που λένε θα σημαίνει την επόμενη μέρα των εκλογών πτώχευση, καταστροφή για την πατρίδα μας, για τον τόπο μας. Η μόνη ελπίδα λοιπόν σε αυτόν τον τόπο σήμερα είμαστε εμείς. Είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι ο Αντώνης Σαμαράς, είναι τα στελέχη, εσείς όλοι, εμείς όλοι. Αυτή τη μάχη λοιπόν για τη σωτηρία της πατρίδας μας, για την παραμονή μας στο ευρώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή τη μάχη θα τη δώσουμε. Θα τη δώσουμε ενωμένοι και να είστε σίγουροι ότι θα την κερδίσουμε. Η δική μας παράταξη έχει συνδέσει την παρουσία της με ό,τι καλό έγινε στον τόπο. Και είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό. Κράτησε την Ελλάδα στον ελεύθερο κόσμο στα δύσκολα χρόνια. Έβαλε την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όλους στους δυτικούς και ευρωπαϊκούς θεσμούς. Είμαστε υπερήφανοι λοιπόν. Εμείς θα βγάλουμε την Ελλάδα και σήμερα πάλι από την κρίση και θα την κρατήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ευρώ και θα τη δημιουργήσουμε στην πρόοδο. Σας ευχαριστώ. Καλούμε στο βήμα τον τέος βουλευτή Μεσσηνίας, κ. Σαββαζιώτη Δημήτριο. Φίλες και φίλοι, νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτησες, θέλω να εκφράσω τη χαρά και τη συγκίνησή μου γιατί βρίσκομαι σήμερα εδώ ανάμεσα σε εσάς τους αγνούς, άδωρους και ανιδιοτελείς αγωνιστές της παράταξης. Ανάμεσα σε όλους εσάς που η παράταξη αναγνωρίζει ότι ό,τι χαρές γεύθηκε οφείλεται στους δικούς σας τους αγώνες. Ανάμεσα σε εσάς που η παράταξη σήμερα επάνω σας επενδύει τις ελπίδες της για τη νέα ερχόμενη νίκη στις εκλογές που θα έχουμε σε λίγες ημέρες. Πραγματικά για την αισιοδοξία με την οποία με γεμίζετε προσωπικά, σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου και θα θέλω να σας εκπέμψω τον ειλικρινή μου σεβασμό, την εκτίμηση και την αγάπη μου. Επιτρέψτε μου, φίλες και φίλοι, να καλωσορίσω εδώ το φίλο, συναγωνιστή και συμμαχητή, τον Υπουργό Ντομάκη τον Βορύδη, έναν άνθρωπο ικανό, αξιώμακο στέλεχος της παράταξης. Μάκη, είμαστε πολύ αισιόδοξοι, σε χρειαζόμαστε και είναι ιδιαίτερη τιμή σε μας, για μας, που θα σταθείς δίπλα μας στο μετερίζι του αγώνα που θα δώσουμε σε λίγες μέρες για να κερδίσουμε τη μητέρα των μαχών, γιατί απέναντί μας έχουμε τους εφιάλτες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Φίλες και φίλοι, δεν θα μείνω στα χιλιοϊπωμένα που όλα πλέον τα έχουμε συνειδητοποιήσει για το πως φτάσαμε ως εδώ εξαιτίας της καταστροφικής διακυβέρνησης των 2,5 τελευταίων ετών από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Ούτε θα εξηγήσω για ποιο λόγο συμμετείχαμε στην κυβέρνηση του Παπαδήμου, γιατί όλοι γνωρίζετε ότι η συμμετοχή μας σε αυτήν την μεταβατική κυβέρνηση στόχο είχε να διασώσουμε τη χώρα από την καταστροφή εκεί που την οδήγησε η πολιτική επιπολαιότητα του κυρίου Παπανδρέου να μιλάει για δημοψήφισμα. Όμως αυτή η διαχειριστική διακυβέρνηση έκλεισε την πολιτική της διαδρομή και τον πολιτικό της κύκλο. Ολοκληρώθηκε το PSI, έγινε το κούρεμα, ψηφίστηκε η Δανειακή Σύμβαση και σήμερα η ελληνική οικονομία βρίσκεται στην πιο κρίσιμη οφείλουμε και πρέπει να πάρουμε αναπτυξιακά μέτρα, να πάρουμε μέτρα
τα οποία θα βοηθήσουν να αυξηθεί η ρευστοποίηση για να ανασάνουν επιτέλους οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που υπό το βάρος της ύφεσης καταραίουν, για να δημιουργηθούν επιτέλους επιπλέον θέσεις εργασίας, διότι η ανεργία θα κατέβει το πιο δυνατό κεφάλαιο της χώρας που είναι τα νιάτα μας. Φίλες και φίλοι, θέλω να σας καλέσω να στηρίξουμε την προσπάθεια του αρχηγού μας του Αντώνη του Σαμαρά, του μόνου άξιου ηγέτη που μπορεί σήμερα και αξιόπιστα να προτείνει λύσεις για την παράταξη, για την χώρα μας, για να την οδηγήσουμε μακριά από την κρίση. Δεν θέλω να σας παρασύρουν αυτά που υπογείω στο Πασόκ του κυρίου Βενιζέλου διαχέει περί συγκυβέρνησης. Προσέξτε φίλοι, έχει δύο συγκεκριμένους στόχους. Ο ένας στόχος είναι να κλείσει το μάτι στους ψηφοφόρους του Πασόκ που φιλορροούν, να τους πει παιδιά μείνετε μαζί μας, μη μας αφήνετε να καταρρεύσουμε, πάμε μαζί στο Σαμαρά να συγκυβερνήσουμε, να έχουμε μερτικό από την εξουσία, από τα ημάτια της χώρας, και άμα χρειαστεί να σας υπερασπιστούμε και έναντι του εισαγγελέα, εδώ θα είμαστε. Ο δεύτερος στόχος είναι, γιατί γνωρίζουν πολύ καλά, είναι ο πυρήνας της παράταξής μας. Πονάει τον νεοδημοκράτη να ακούει αυτή την προοπτική. Τον εκνευρίζει και τον πονά αφάνταστα. Ταυτόχρονα ενοχλεί ιδιαίτερα και τον αναποφάσιστο που γνωρίζει ότι ο Αντώνης ο Σαμαράς είναι η μόνη αξιόπιστη πολιτική λύση για τη χώρα μας. Φίλες και φίλοι, θέλω να σας καλέσω σε αυτό το σάλπισμα της νίκης του αρχηγού μας. Ας σταματήσουμε να κλαίμε και να αλληλοκατηγορούμεθα επάνω από το χυμένο γάλα για το ποιος έφταξε περισσότερο για εδώ που φτάσαμε. Είναι υποχρέωση όλων εμάς που αγαπάμε πρωτίστως την πατρίδα μας να σηκώσουμε τα μανίκια μας και να ανασύλουμε από μέσα μας τον ομορφότερο εαυτό μας, και με μπροστάρι το Αντώνη το Σαμαρά να παλέψουμε για να δημιουργήσουμε μια ζηλευτή χώρα, μια πατρίδα σαν αυτή που όλοι ονειρευόμαστε, που ποτέ δεν είχαμε και που όμως έχουμε υποχρέωση να τη δημιουργήσουμε για τα παιδιά μας και για τις γενιές που έρχονται. Σας εύχομαι καλόν αγώνα, καλή δύναμη, καλή προσπάθεια, αλληλέγγυοι μαζί με τον Αντώνη τον Σαμαρά, για να ξυλώσουμε αυτό το κράτος της διαφθοράς, να φτιάξουμε τη χώρα μας επιτέλους μια χώρα που να λειτουργεί, και απ' την άλλη τη μεριά να μπορέσουμε να ξανακερδίσουμε τη χαμένη μας αξιοπιστία και την εθνική μας υπερηφάνεια. Καλή δύναμη, καλή νίκη, καλούς αγώνες. Μαζί μας είναι ο Δήμαρχος της Ιταλίας, κύριος Μπάμπης Φίλιππος, ο Δήμαρχος Μεσίνης, κύριος Στάθης Αναστασόπουλος, ο Δήμαρχος Καλαμάτας και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσιου, κύριος Παναγιώτης Νίκας, και τον καλούμε αμέσως στο βήμα. Καλησπέρα σας, καλή δύναμη και με την νίκη. Χαιρετίζω στην πόλη μας, καλωσορίζω στην πόλη μας. Θα είμαι πολύ σύντομος, αλλά να με ακούσετε, σας παρακαλώ. Καλωσορίζω στην πόλη μας τον υπουργό μας, τον Μάκη τον Βορύδη. Έναν άνθρωπο που έχει δώσει δείγματα γραφής με την αποτελεσματικότητά του, με τα επιχειρήματά του, με το λόγο του, με την ιδεολογική του κατάρτιση. Αγαπητοί φίλοι, τα τελευταία χρόνια χάσαμε τις ιδεολογικές μάχες. Μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά χάσαμε μετερίζια σε τοπικό επίπεδο. Χάσαμε τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εφημερίδες. Ιτηθήκαμε ιδεολογικά, γι' αυτό και συρρυκνωθήκαμε. Και χαίρομαι, γιατί ο λόγος του Μάκη του Βορύδη είναι κύρια, λόγος που έχει σχέση με την ιδεολογία, με την παράταξη, με τις αρχές και τις αξίες μας. Αν θέλουμε να ξαναγίνουμε μεγάλοι, να ασχοληθούμε και να πολεμήσουμε για τα ιδανικά μας,
και για τις αξίες μας. Γιατί οι εκλογές που έρχονται είναι πολύ δύσκολες. Κρίνονται πολλά. Δεν κρίνονται τα 100 ή τα 200 ευρώ που χάσαμε από τους μισθούς και τις συντάξεις. Κρίνεται η παρουσία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο χώρο που επέλεξε να είμαστε και αγωνίστηκε ο μεγάλος Κωνσταντίνος Καραμαλής και όλοι τον χειροκροτήσαμε τότε. Εύχομαι στο βουλευτή και στους πολιτευτές μας καλή δύναμη στον αγώνα τον οποίο έρχεται. Πρωθυπουργός ο Αντώνης ο Σαμαράς με τη δύναμη όλων μας. Και να μην ξεχνάτε να πολεμήσουμε για τις αξίες και τα ιδανικά μας. Όχι το τι θα ωφεληθεί ενδεχομένως ο καθένας. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Καλή δύναμη, καλόν αγώνα και με τη νίκη της παράταξής μας. Καλούμε στον Δήμα τον Περιφερειακό Σύμβουλο Πελοποννήσου, κύριο Αδαμόπουλο Γιάννη. Αγαπητέ φίλε Υπουργέ Μάκη Βορύδη, χαίρομαι διότι είμαι από εκείνους που συνετέλεσα στη συμπόρευσή μας. Αν έχετε την καλοσύνη, επειδή είμαι οπαδός, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, θέλω μόνο ακριβώς για 60 δευτερόλεπτα την απόλυτη προσοχή σας. Εδώ σήμερα ήρθαμε να πούμε αλήθειες. Και η αλήθεια είναι μία. Αν πριν 4 χρόνια εδώ έσφιζε από ζωή μια τέτοια εκδήλωση, σήμερα δεν λέω ότι είναι υποτονική, αλλά είναι λίγο χλιαρή. Για να μπορέσουμε στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να ξαναζωντανέψει αυτό που λέγεται φλόγα και πίστη στην παράταξη, πρέπει να αποδώσουμε τα του Κέσαρος το Κέσαρι. Και ποια είναι αυτά? Με 2 παραδείγματα. Οι νεόκοποι σήμερα έρχονται να μας θυμίσουν αυτά που έλεγε ο Σαμαράς πριν 20 χρόνια, δηλαδή οι 300 βουλευτές να γίνουν 200, ο βουλευτής να μην γίνεται υπουργός και το κυριότερο να καλέσει τον υποφαινόμενο κύριο Αδαμόπουλο και κάποιους τέτοιους από το 1974 μέχρι σήμερα να δούμε το πόθεν. Και από εκεί και πέρα, αν έχει 2 ή 3 σπιτάκια, ο κύριος Αδαμόπουλος να τα δημεύσει. Να λοιπόν, ποια είναι η πρόταση? Η ελπίδα ακούει σε ένα όνομα. Αυτό λέγεται Αντώνης Σαμαράς. Η ελπίδα ακούει και σε κάτι άλλο. Σταθερή παράταξη. Και αυτό ακούει στο όνομα Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλω να φύγω από το βήμα χωρίς να δώσω νότα αισιοδοξίας, επειδή το έχω ζήσει προσωπικά. Στη δεύτερη εκλογή μου ως δήμαρχος κέρδισα ένα μικρό δήμο με 1.300 εγγεγραμμένους δημότες, αλλά με 70% θα σας πω το γιατί. Τους είπα την αλήθεια, αυτό που μας προτρέπει ο Αντώνης Σαμαράς να κάνουμε. Στο τέλος θα έρθουν όλοι μαζί μας, θα κερδίσουμε αυτοδυναμία και ο Σαμαράς θα γίνει πρωθυπουργός και η παραταξή μας κυβέρνηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλούμε στο βήμα τον τέος Δήμαρχο Άρεως, κύριο Γιανακόπουλο Γεώργιο.
δήμαρχοι, στελέχοι του κόμματος, φίλες και φίλοι, καλησπέρα και από μένα. Θέλω εξ αρχής να δηλώσω τη χαρά μου που συμμετέχουν όλοι σας μαζί σήμερα σε αυτή την όμορφη εκδήλωση που διοργανώνει η Νόδε Μεσσηνίας, που σκοπό έχει την ενημέρωση του κοινού για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Αυτή πραγματικά είναι πραγματικά πολύ δύσκολη συγκυρία για τον τόπο μας. Εξάλλου, αυτή είναι η δύναμη της Νέας Δημοκρατίας. Πάντα να τα καταφέρνει στα δύσκολα. Θυμηθείτε το 1974, όταν τότε ο Κωνσταντίνος ο Καραμανής ίδρυσε τη Νέα Δημοκρατία ενάντια σε άλλες πολιτικές δυνάμεις, οργάνωσε ένα σύγχρονο κράτος μετά την Εφταετία και πολεμώντας μόνος του έβαλε την Ελλάδα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη πιο δύσκολο ήταν το 1990-1991, όταν ο Πρωθυπουργό, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ανέλαβε την κοταλία της χώρας να τα καταφέρει μετά τη φοβερή οχταετία του Πασόκ, του Ανδρέα του Παπανδρέου, με τις ανέργειες εκατοντάδες χιλιάδες χωρισμούς, με τους ανέργους δεκάδες χιλιάδες συντάξεις αναπηρικές, αντιστασιακές κλπ. Με τα δεκάδες δισεκατομμύρια που δανείστηκε και έφερε τη χώρα στα πρόσφατα της χρεοκοπίας. Ήταν από τους πρώτους ο κ. Μητσοτάκης που μίλησε και είπε από τότε για την οικονομική χρεοκοπία της χώρας. Ακόμη πιο δύσκολη περίοδος ήταν για τη Νέα Δημοκρατία το 2004 με τον Κώστα τον Καραμανή, μετά την φοβερή οκταετία του Πασόκ Σιμίτη, όπου θυμηθείτε λίγο με τις γκρίζες ζώνες, όπου έκανε την Τουρκία παντοδύναμη χώρα στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο, παραδίδοντας τον Οτσαλάν, το μεγαλύτερο εχθρό της Τουρκίας, και έτσι η Τουρκία αλώνησε στη Μεσόγειο. Με το φοβερό έγκλημα του κλιματιστηρίου, όπου διαλύθηκε η εθνική οικονομία της χώρας, καταστράφηκε η αποταμίευση του ελληνικού λαού, καλέστηκε τότε ο Κωνσταντίνος Καραμανής να τα καταφέρει. Τέλος τώρα, μετά την ανέθεια διετία του Παπανδρέου, του Γιώργου Παπανδρέου, αυτή τη δύσκολη στιγμή που μας οδήγησε στην χρεοκοπία, καλείται ο σημερινός πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Αντώνης Σαμαράς, να τα καταφέρει σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Φίλες και φίλοι, επιτρέψτε μου να σας πω ότι είμαι από τους ανθρώπους που σέβομαι, θαυμάζω, αλλά ταυτόχρονα φοβάμαι το Πασόκ. Το σέβομαι και το θαυμάζω γιατί πάντα καταφέρνει να κάνει το άσπρο μαύρο. Πάντα να καπηλεύεται αξίες ιδανικά χωρίς καμία λαϊκή αντίδραση. Το φοβάμαι όμως ταυτόχρονα διότι τις πιο όμορφες ελληνικές λέξεις δημοκρατία, σοσιαλισμό κατάφερε και τις καπηλεύτηκε και στο όνομά τους έκανε τα πιο μεγάλα εκκλήματα ενάντια στην εργατική τάξη. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν κατέθεσα και εγώ υποψηφιότητα για τις επόμενες εθνικές εκλογές. Και αν θέλετε, ακούγοντας και την φωνή του απλού λαού που μιλάει για ανανέωση, για νέους ανθρώπους, για ιδιωτελείς που μπορούν να προσφέρουν στον τόπο μας. Εξάλλου, κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας παρακαλέσω, όπως και τον κύριο Υφυπουργό, τον κύριο Λαυρόπουλο, εγώ δεν ξέρω αν θα μπορούσα πάλι να μιλήσω δημόσια, όμως ένα είναι σίγουρο. Την επόμενη μέρα των εκλογών, ο Πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς, εσείς και ο Γιάννης Λαυρόπουλος θα είσαστε σίγουρα δίπλα του. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω να δώσετε ξανά τη χαμένη περηφάνεια στην παράταξή μας. Είμαστε η μόνη παράταξη που πραγματικά είμαστε η δημοκρατική παράταξη. Δώστε μας λοιπόν τη χαμένη μας περηφάνεια και για την παράταξη και για αυτόν τον κόσμο, αλλά κυρίως για την Ελλάδα μας και το αξίζουμε πραγματικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλούμε στο βήμα τον γιατρό κύριο Κατσίβελατάκη. Φίλοι και φίλες συναγωνιστές, πριν έρθω εδώ επισκέφθηκα ένα σπίτι, μια οικογένεια. Μια οικογένεια με 5 άτομα. Ο παππούς συνταξιούχος, η σύνταξη κουτσουρεμένη. Ο πατέρας είχε απολυθεί πριν από λίγες ημέρες. Τώρα υποαπασχολείται με μια ευκαιριακή εργασία. Η μάνα άνεργη, υπήρχαν και 2 παιδιά. Μιλήσαμε. Δεν μου είπαν ούτε για PSI, δεν μου είπαν ούτε για Σπρέντζ, ούτε για πρώτο μνημόνιο, ούτε για δεύτερο μνημόνιο. Μου είπαν 2 απλές κουβέντες. Γιατρέ, μια ελπίδα μας έμεινε. Τη μία την έχουμε στο Θεό και την άλλη την έχουμε στον Αντώνη τον Σαμαρά. Και αυτό, κυρίες και κύριοι φίλοι μου, είναι μια πραγματικότητα. Αυτή την πραγματικότητα θα χρειαστεί να τη διαχειριστούμε. Να δώσουμε πνοή, να δώσουμε ελπίδα, να δώσουμε κόπο, υδρότα, πόνο και να φέρουμε αποτέλεσμα για να ξαναφέρουμε πίσω την ελπίδα.
Αυτές οι εκλογές είναι οι πιο δύσκολες εκλογές της σύγχρονης Ελλάδας. Αν το 1974 ψηφίσαμε κάτω από τη σκιά της Κυπριακής Τραγωδίας, τώρα ψηφίζουμε κάτω από τη σκιά της εθνικής χρεοκοπίας, της συνολικής μας χρεοκοπίας. Και αυτή τη στιγμή δεν έχει δικαίωμα να κρύβεται κανείς. Οι αρχηγοί πρέπει να δώσουν το στίγμα τους και να δώσουν το όραμά τους. Και ο Αντώνης ο Σαμαράς το έχει κάνει. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να μιλήσει, τα κόμματα πρέπει να μιλήσουν με ειλικρίνεια. Και η Νέα Δημοκρατία το έχει κάνει. Είναι η ώρα των πολιτών που πρέπει να πάρουν την ευθύνη. Δεν είναι η ώρα του θυμού και δεν είναι η ώρα της σύγκρουσης. Είναι η ώρα της εκλογικής και η ώρα των αποφάσεων. Και πρέπει να αποφασίσει ο λαός τι θέλει να πάμε και με ποιο τρόπο θέλει να πάμε. Αλλά κυρίως και εμείς οι μεσήνιοι έχουμε ένα δικαίωμα και μια υποχρέωση να αποφασίσουμε ένα και μοναδικό πράγμα. Θα έχουμε μεσήνιο πρωθυπουργό, ναι ή όχι? Το δίλημα είναι απλό. Θα θυμηθώ κάτι αριστερό. Εχθές ίσως να ήταν πάρα πολύ νωρίς, όμως σίγουρα αύριο θα είναι πάρα πολύ αργά. Ό,τι έχει να γίνει, κύριε φίλοι από τους συναγωνιστές, έχει να γίνει τώρα. Γι' αυτό υπάρχει ένα δρόμος, μόνο εμπρός, μόνο αγώνα. Καλούμε στο βήμα τον Αντιπρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, κύριο Κοτσιόπουλο Άγγελο. Κύριε Υπουργέ, φίλες και φίλοι, ως άτομο που έχω διαγωνίσει το αξίωμα του Προέδρου της ΝΟΔΕ σε πολύ δύσκολους καιρούς, 90-93, νιώθω ιδιαίτερη χαρά όταν συμμετέχω σε τέτοιες εκδηλώσεις που αποτελούν ευκαιρία τόσο για συνάντηση των συνεδριών μας, όσο και για επανεκκίνηση της δράσης με αντικειμενικό σκοπό την καλύτερη επένδοση των θέσεων και αρχών της παράτασής μας. Αρχές και θέσεις που έχουν δικαιωθεί στο πέρασμα του χρόνου και αποτελούν σταθερή δεξίδα προς την κατεύθυνση ασφαλείας και λύτρωσης που τόσο ανάγκη έχει σήμερα ο τόπος. Ο τόπος που σήμερα περισσότερο παρά ποτέ περιμένει από τον άξιο ηγέτη μας Αντώνη Σαμαρά να οδηγήσει το εθνικό σκάφος σε ήρεμα και γαλήνια νερά και να ξαναφέρει το χαμόγελο στα παγωμένα κύλη των Ελλήνων. Να ξαναφέρει, να δώσει στη νέα γενιά την ελπίδα και την προοπτική για ένα ελπιδοφόρο αύριο με πραγματικές δυνατότητες και ίσες ευκαιρίες για όλους. Να ξαναφέρει την εθνική ανάταση σε έναν λαό που εκτός από οικονομική ανέργεια, που αισθάνεται έντονα εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, αισθάνεται και εθνικά καταρακωμένος εξαιτίας των πολλών δηλώσεων Ευρωπαίων φίλων κατά τα άλλα. Πιστεύω ότι συμφωνούμε όλοι ότι η σημερινή μας εκδήλωση της ΝΟΔΕ αποτελεί την αφετηρία εκκίνησης της προεκλογικής περίοδου στον ομό μας. Μιας προεκλογικής περίοδου που ελάχιστα θα μοιάζει με τις προηγούμενες. Πιστεύω όμως ακράδαντα ότι θα είναι η πιο σημαντική από όλες τις περιόδους μετά τη μεταπολίτευση και τούτο διότι παρότι ήταν μικρά σε προεκλογική διάρκεια θα πρέπει κατά τη διάρκεια της να ακουστούν σκληρές και πικρές αλήθειες. Αλήθειες που πονάνε. Αλήθειες που φέρνουν τους πάντες πρώτων ευθυνών τους. Κύριε Υπουργέ, φίλες και φίλοι, η επί δύο χρόνια ολέθρια οικονομική του Πασόκ οδήγησε τη χώρα στην άβυσο. Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες οικονομικών δραμάτων που μας στείλουν την κοινωνία μας. Πράγματα που μέχρι σήμερα θεωρούνται δεδομένα έφραψαν πλέον να ισχύουν. Ο αγώνας επιβίωσης είναι ένας αγώνας σκληρός, καθημερινός και επίπονος για όλους μας. Εμείς στην Ελλάδα ζούμε. Δεν είμαστε ευδερωμάμονες ούτε κατοικούμε σε άλλο πλανήτη. Απαντάμε λοιπόν σε όσους μας επικρίνουν ότι ο πρόεδρος μας ανέλαβε κόστος που δεν του ανήκει προκειμένου να σωθεί η πατρίδα. Εμείς δεν μιλάμε για Τιτανικούς. Δεν μιλάμε για διεφθαρμένη χώρα. Δεν μετατρέψαμε στις αρχές του 2010 την κρίση χρέους σε κρίση δανεισμού. Αναλαμβάνουμε και εμείς τις ευθύνες μας που μας αναλογούν. Αλλά μόνο αυτές.
Θα πούμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό, κοιτάζοντας τον κατάματα. Δεν θέλουμε να είμαστε ευχάριστοι αλλά χρήσιμοι. Μας κατηγορούν ότι πριν το 2009 δεν λάβαμε μέτρα. Τους απαντάμε ότι κάθε προσπάθεια για λήψη μέτρων προσέχουσε στη σκληρή αντίδραση των πράσινων συνδικάτων και συνδικαλιστών που εμπόδιζαν τα πάντα. Προσέχουσε στη δυσταλαία αντίδραση του τότε Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Γεωργίου Παπανδρέου, ο ίδιος διαδήλωνε στους δρόμους μαζί με τα συνδικάτα και φώναζε «Λεφτά υπάρχουν». Προσέχουσε επίσης στην άρνηση της αριστεράς. Αλήθεια, αναρωτιέμαι, αν την εξουσία την έπαιρνε η αριστερά, ποια πολιτική θα εφάρμοζε, την πολιτική του Κόντα στην Αλβανία ή του Κιμ ή στη Βόρεια Κορέα? Αναρωτήθηκε ποτέ η αριστερά τι ευθύνες της αναλογούν για την κρίση? Όταν ενεθάρρυνε κάθε παράλογη απέτηση, όταν έδινε κάλυψη σε κάθε έκτοπη δράση των αντιξιστωτών κουλοφόρων, όταν σαμποτάριζε κάθε σοβαρή επένδυση, όταν κήρυτε αγγελή πόλεμο στον ιδιωτικό τομέα, χαρακτηρίζοντάς τον πλουτοκρατία και μονοπόλια, πού θέλουν τελικά να μας γυρίσουν, στην κολευρίσκη οικονομία και στο κεντρικό σχεδιασμό της εποχής του Λένιν και του Στάλιν? Φίλες και φίλοι, εμείς ποτέ δεν είπαμε «λεφτά υπάρχουν». Το στόμα μας ποτέ δεν ανήκε σε στόματα αλλού των άδικα. Ποτέ δεν είπαμε «ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε». Ποτέ δεν είπαμε «σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα». Όμως αποδείχθηκε ότι και αλλάξαμε και βουλιάξαμε. Φίλες και φίλοι, η κερίγουμενη ενδύ, και το λέω αυτό χωρίς να παραβιάσω ανοιχτές θύρες, όλοι το αντιλαμβάνεστε. Τολμώ όμως να πω ότι στις επικείμενες εκλογές θα κριθεί η ίδια υπόθεση της πατρίδας μας. Όλοι ξέρουμε ότι έλεγε πάντα στη δικιά μας παράταξη ο κλήρος να διαχειριστεί τις δύσκολες καταστάσεις που αντιμετώπισε ιστορικά ο τόπος μας και να διαχειριστεί με συνένεση και αποφασιστικότητα τις στρατηγικές εκείνες που είναι απαραίτητες για την πορεία του έθνους μας. Σας καλώ λοιπόν όλους με θάρρος και τόλμη να στρατευτούμε γύρω από τον άξιο αρχηγό μας και αυριανό πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, για να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και να φέρουμε την πατρίδα μας και ιδιαίτερα στη νέα γενιά τη δυνατότητα να ταινίσει με αισιοδοξία το αύριο. Σας καλώ όλους σε μια υπέρτατη μάχη εναντίον του κρίσου και του απεσιόδοξου. Εμπρός λοιπόν όλοι μαζί για μια μεγάλη Ελλάδα με ισότιμη θέση μέσα στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Σας ευχαριστώ. Καλούμε στο βήμα τον γιατρό κύριο Μάκαρη Μανώλη. Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, αγαπητοί δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι, κύριε πρόεδρε της ΝΟΔΕ, φίλες και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να καλωσορίσω και εγώ τον υπουργό κύριο Κορίδη στη Μεσσηνία, ένα τόπο πανέμορφο και ευλογημένο, με ανθρώπους δημιουργικούς και μοναδικές πλουτοπαραγωγικές πηγές προσφέρουν μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης. Ως κατεπιλογή Μεσσηνίος, όπως με περηφάνεια ομολογώ, εντυπωσιάζομαι από τις δυνατότητες του τόπου μας. Λείπομαι όμως ταυτόχρονα από τη στασιμότητα που η δυσχερής κοινωνικο-οικονομική κατάσταση τον έχει καταδικάσει. Η Μεσσηνία και κατά επέκταση όλη η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει περιέλθει σε μια κατάσταση βαθιάς και αυτοτροποδοτούμενης ύφεσης. Η πολιτική των περικοπών και της υπερθερολόγησης έχει εξαφλειώσει σημαντικά τμήματα του πληθυσμού, έχει μειώσει αισθητά το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων και έχει αποθαρρύνει οποιαδήποτε επιχειρηματική δράση. Παράλληλα, έχει οδηγήσει στην ανεργία, την αβεβαιότητα και την υποαπασχόληση σημαντικό μέρος του ενεργού πληθυσμού και των νέων ανθρώπων. Εξειδικευμένοι επιστήμονες εγκαταλείπουν τη χώρα για να αναζητήσουν την πολυπόθητη εργασιακή σταθερότητα και προοπτική στο εξωτερικό. Από την άλλη μεριά, βασικές δομές του κράτους υπολειτουργούν. Ο τομέας της υγείας, τον οποίο υπηρετώ ως γιατρός στο νοσοκομείο Καλαμάτας, υφίσταται τις συνέπειες της κρίσης.
εξορθολογισμού των δαπανών στον χώρο της υγείας δεν πρέπει να οδηγεί στην κατάργηση απαραίτητων παραγωγών και του κοινωνικού κράτους, που τόσο πολύ το έχουν ανάγκη οι άνθρωποι, αλλά να στοχεύει στην καταπολέμηση της διασποράς και της αλόγησης διασπάθησης του δημοσίου χρήματος. Ποια θα είναι λοιπόν η συνέχεια? Υπάρχει λύση? Σε αυτό το ζωφερό περιβάλλον η Νέα Δημοκρατία και ο πρόεδρός μας Αντώνης Σαμαράς έρχεται να αντιπροτείνει ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα εξόδου από την κρίση, έτσι ώστε να ανασχεθεί η καταστροφική πορεία της χώρας. Η επανεκκίνηση της οικονομίας με νέες στέρεες βάσεις και με την κινητοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων μπορεί να αποτελέσει το εφαλτήριο για την ανάπτυξη της χώρας. Αυτή λοιπόν η επανεκκίνηση, το σπουδαίο σχέδιο του Προέδρου μας, θα πρέπει αυτή την κρίσιμη χρονική στιγμή να μην περιοριστεί μόνο στην οικονομία, αλλά να αποτελέσει πεδίο σύγκρισης του ρεαλισμού με τον πολιτικό ιδεαλισμό. Τον ιδεαλισμό του οποίου η απουσία από την πολιτική σκέψη οδηγεί το λαό στη σύγκριση της πολιτικής με την παραπολιτική και μητροπολιτική. Καλούμεθα λοιπόν σε αυτή την περίοδο της έντονης και αδιέξοδης αμφισβήτησης της πολιτικής να επαναπροσδιορίσουμε τον ρόλο της στην κοινωνία. Θεωρώ λοιπόν ότι η ενεργός συμμετοχή ανθρώπων της εργασίας και της προόδου αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης του πολίτη προς την πολιτική. Πρέπει να προτάξουμε το ήθος, την ευσυνηθισία, την ευθυκρισία και την αξιοσύνη και να αποφύγουμε αδιέξοδες πολιτικές του παρελθόντος. Συμπορευόμενοι με τον πολίτη, μπορούμε να προχωρήσουμε στην ανασυγκρότηση της χώρας. Μπορούμε να κινητοποιήσουμε τις ανεξάρτητες δυνάμεις των Ελλήνων, που πραγματικά στενάζουν κάτω από ένα δυσκίνητο κρατικό μηχανισμό. Το κράτος πρέπει να αποτελεί σήμα και συμπαραστάτη του πολίτη, να προωθεί την υγιή επιχειρηματικότητα και να ευνοεί τις παραγωγικές δραστηριότητες, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες σε όλους. Με τη Νέα Δημοκρατία και τον αρχηγό μας, Αντώνη Σαμαρά, ας πορευτούμε τον δρόμο της προόδου. Και εγώ, σε όποια θέση και αν βρίσκομαι, επελπιστώ να υπηρετώ πάντα το κοινό καλό. Αυτός είναι ο πρωταρχικός μου στόχος. Γιατί, όπως άλλωστε έχει ήδη υποθεί, άξιος πολιτικός δεν είναι αυτός που σκέφτεται τις επόμενες εκλογές, αλλά αυτός που σκέφτεται τις επόμενες γενιές. Σας ευχαριστώ. Καλούμε στο βήμα την Δέος Δημαρχιακή Σύμβουλο, κυρία Βούζα Αντωνία. Φίλες και φίλοι, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να καλωσορίσω τον υπουργό μας, τον Μάκη Μωρίδη, για μία ακόμη φορά στην Καλαμάτα. Και πραγματικά να πω ότι είμαι ιδιαίτερως χαρούμενη που βρίσκομαι ανάμεσα σε όλους εσάς, τους αγνούς αγωνιστές της παράταξής μας, που με δυναμισμό και μαχητικότητα ενισχύεται τη σχολική φωνή, τις πολιτικές και τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας και στηρίζεται τις πρωτοβουλίες του Προέδρου μας Αντώνη Σαμαρά. Η χώρα μας, φίλες και φίλοι, πέρασε από συγκλιγάδες αυτά τα 2,5 χρόνια εξαιτίας της ανεύθυνης πολιτικής του ΠΑΣΟΚ που πληρωμόδησε σε όλους τους Έλληνες βαρύ και αζύγωτο φορτίο. Οδεύουμε στην τελική ευθεία όπου ο λαός θα έχει τον τελευταίο λόγο και θα αποφασίσει για τη μελλοντική του πορεία. Έχουν εμπιστοσύνη στους Έλληνες πως αυτές τις εκλογές, ιδίως αυτή την κρίσιμη ώρα της πατρίδας, θα εμπιστευτούν την φιλελεύθερη παράταξη και θα κλείσουν τα αυτιά τους στις δίθεν μαγικές λύσεις που προδίνουν οι σιρήνες του λαϊκισμού και της ανέκδοτης διαμαρτυρίας. Εμείς στη Νέα Δημοκρατία, με υπευθυνότητα, θα εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας με στόχο τον περιορισμό των δημοσίων δαπανών και
την εξέπρεση ισοδύναμων μέτρων προκειμένου να καλυφθούν οι εισοδηματικές απώλειες των χαμηλοσυνταξιούχων και των χαμηλόμισθων. Πέρασαν 2,5 δραματικά χρόνια για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, αλλά και για ολόκληρη την κοινωνία, και ακόμη και σήμερα βλέπουμε ότι τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους συνεχίζουν να τους τρομοκρατούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πως τον Ιούνιο θα έχουν οριζόντιες περικοπές εισοδημάτων για τα 11,5 δισεκατομμύρια που απαιτούνται για τη διετία 2013-2014 και αφορούν υποχρεώσεις της χώρας μας που ανελήφθησαν με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Επειδή λοιπόν εμείς στη Νέα Δημοκρατία, φίλες και φίλοι, θέλουμε να κοιτάζουμε κατάματα τους Έλληνες, δηλώνουμε πως η πολιτική για εμάς είναι πράξη ευθύνης και πως ό,τι λέμε προεκλογικά πρέπει να το τηρούμε και μετεκλογικά. Συγκεκριμένα άμεσα μέτρα θα γίνουν πράξη αμέσως μόλις η Νέα Δημοκρατία γίνει κυβέρνηση, προκειμένου να μην τυπούν άλλο οι ασθενέστεροι, αλλά και η οικονομία μας να ορθοποδήσει. Έχουμε φτάσει πλέον σε οριακό σημείο, όπου η πατρίδα μας χρειάζεται σταθερότητα, μεγάλες ανατροπές και αναπτυξιακή προοπτική. Χρειάζεται εθνική συνεννόηση και ισχυρή αυτοδύναμη κυβέρνηση για να μπορέσει να σταθεί πάλι στα πόδια της. Χρειάζεται ηγέτη, ικανό να προβλέπει, να χαράσει πολιτικές, να διαπραγματεύεται και όχι έναν αδύναμο εταίρο που απλά εκτελεί εντολές και αποφάσεις άλλων. Αγαπητοί φίλοι, κλείνοντας θέλω να πω ότι πιστεύουμε στη Νέα Δημοκρατία πως θα καταφέρει να ανατάξει την οικονομία της πατρίδας μας και θα την βγάλει από το τέρμα της κρίσης. Πιστεύουμε στον δρόμο της υπευθυνότητας, της ελπίδας και της προοπτικής που εγγυάται μόνο η παραταξή μας και ο Προεδρός μας Αντώνης Σαμαράς. Εμείς επιπλέον ως Μεσσίνη, το είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, έχουμε και μία επιπλέον υποχρέωση. Να δώσουμε την ευκαιρία στον Πρόεδρό μας, τον συμπατριώτη μας, τον Αντώνη Σαμαρά, να μας αποδείξει ότι μπορεί να τα καταφέρει. Ας τον εμπιστευτούμε. Ευχαριστώ. Καλούμε στο βήμα το μέλος της Πολιτικής Επιτροπής, κύριο Χρυστομάλη Μίλτο. Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, κύριε Μάκη Βορύδη, σας έχω ένα ευχάριστο νέο. Είμαι ο τελευταίος που θα σας καλωσορίσω, μετά μιλάτε εσείς. Και θέλω να καλωσορίσω και τους πάρα πολλούς συναγωνιστές και συναγωνίστρες που βλέπω εδώ σε αυτή την αίθουσα, αλλά και τους χιλιάδες που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή ζωντανά από όλη την Πελοπόννησο. Είναι τιμή και χαρά για μένα να βρίσκομαι ανάμεσά σας στην εκδήλωση της Νόδε Μεσσηνίας, ως νέος, ως επιστήμονας, ως εργαζόμενος, μα περισσότερο ως Μεσσήνιος, ως Ονεδίτης, ως Νεοδημοκράτης. Δεν θα σας κουράσω, φίλες και φίλοι, όλοι αγωνιούμε να ακούσουμε τον Υπουργό. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας δύο σκέψεις για τον τόπο και τη Μεσσηνία μας, για το αύριο που χτίζουμε σήμερα. Φίλες και φίλοι, οι επερχόμενες εκλογές δεν είναι άλλη μια συνηθισμένη εκλογική αναμέτρηση. Δεν είναι απλά ένα παιχνίδι εντυπώσεων. Δεν είναι τιμωρία, ούτε επιβράβευση. Δεν είναι η επιβεβαίωση ή ακύρωση δημοσκοπήσεων. Οι επερχόμενες εκλογές είναι το κομβικό σημείο από το οποίο ή θα ξεκινήσουμε συγκροτημένα, οργανωμένα, συντονισμένα, τίμια και καθαρά την πορεία προόδου, ανάπτυξης και προκοπής όλων μας, ή θα ρίξουμε τα φόπλακα, οριστική τα φόπλακα, στους αγώνες και τις αγωνίες των Ελλήνων και των Ελληνίδων, στα όνειρα και τις προσδοκίες των νέων ανθρώπων. Στις επερχόμενες εκλογές, ένα και μόνο είναι το δίλημα στο οποίο όλοι μας θα βρεθούμε μπροστά και πρέπει να δώσουμε μία ξεκάθαρη και δυνατή απάντηση. Θα κληθούμε να επιλέξουμε μια σταθερή πορεία με πρόγραμμα, με χρονοδιαγράμματα, με σοβαρότητα, ισονομία, χωρίς ατιμωρησία, με τον Αντώνη Σαμαρά, τη Νέα Δημοκρατία, σταθερά και αταλάτευτα, στο πλήρωμα.
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με νόμισμα το ευρώ ή αλλιώς να επιλέξουμε μια πορεία καθόδου στην αβεβαιότητα, στην ανασφάλεια για το σήμερα και το αύριο, με διορισμένους πρωθυπουργούς, στο περιθώριο των αποκλεισμών της Ευρώπης και του ευρώ, με μόνη προοπτική αυτή η πορεία να κατατίσουμε χώρα του τρίτου κόσμου, εξαπλειωμένη, εξαρτημένη και ταπεινωμένη. Η απόφαση είναι δική μας, προσωπική, του καθενός και της καθεμιάς. Είναι στο μυαλό, στην καρδιά και στο χέρι μας. Μόνο. Είναι απόφαση ζωής. Σε επερχόμενες εκλογές, όλες και όλοι αποφασίζουμε τι ακριβώς θέλουμε για την πατρίδα, τη Μεσσηνία, τους γονείς, τους φίλους και τα παιδιά μας. Αποφασίζουμε αν θέλουμε να ανακτήσουμε την εθνική μας αξιοπρέπεια, να τιμήσουμε την γαλανόλευκη και την ευρωπαϊκή μας ταυτότητα, αυτή που πρώτος τύπησε και μας κληροδότησε ο ιδρυτής αυτής της παράταξης, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Αποφασίζουμε αν θέλουμε να σηκώσουμε ξανά το κεφάλι και να κοιτάξουμε μπροστά με αισιοδοξία. Είναι απόφαση να πείσουμε γνωστούς, φίλους, συγγενείς, ακόμα και ιδεολογικούς αντιπάλους για την ορθότητα του προγράμματός μας, την ειλικρίνεια του λόγου μας, την αξιοπιστία του Προέδρου μας και της παράταξής μας. Και θα τους πείσουμε, όπως μόνο εμείς οι νεοδημοκράτες ξέρουμε και οι Μεσσήνοι, χωριό-χωριό, καφενείο-καφενείο, πόρτα-πόρτα. Θα τους πούμε ότι μόνο μέσα από την ανάπτυξη και τη σταθερά ευρωπαϊκή μας πορεία μπορούμε να ανακτήσουμε τη χαμένη μας σύνταξη, το χαμένο μας μισθό και τη θέση εργασίας που είχαμε. Θα τους πούμε να αποστραφούνε φωνές, πιθανώς έβηχες στο θυμικό τους και την αγανάκτησή τους, που τελικά όμως οδηγούν στη διεθνή απομόνωση. Και όποτε συνέβη αυτό, φίλες και φίλοι, χάσαμε ως χώρα πράγματα που δεν τα ανακτήσαμε ποτέ. Και καταλαβαίνετε, συμπατριώτες, τι εννοώ. Μας πονάει αυτό και ξέρω ειδικότερα ότι και τον Υπουργό Λόγω Καταγωγής τον πονάει περισσότερο. Συνεπώς, είναι απόφαση σημαντική να συστρατευτούμε, να δουλέψουμε, να αγωνιστούμε για τη Νέα Δημοκρατία, για τη Μεσσηνία, για να δούμε αύριο το Μεσσήνιο Αντώνη Σαμαρά, πρωθυπουργό αυτής της χώρας. Είναι η μοναδική κέρδη απόφασή μας. Όλοι μαζί δυνατά, με ψυχή, με χαμόγελο, με καθαρό πρόσωπο και καθαρά χέρια, να αλλάξουμε νοοτροπία, να χτίσουμε το μέλλον μας. Εύχομαι σε όλους καλή δύναμη και καλό αγώνα. Ευχαριστώ. Για άλλη μια φορά ευχαριστούμε για την τιμή και τη χαρά και καλούμε στο βήμα τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κύριο Μάκη Βορύδη. Κύριοι Δημαρχοί, θα ακουστεί. Κυρίες και κύριοι, συναγωνίστριες και συναγωνιστές μου, είναι μια παρθενική εμφάνιση για μένα εδώ, γιατί είναι η πρώτη φορά που είμαι ομιλητής σε κομματική εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να το σημειώσετε διπλά αυτό, διότι δεν έχω πάει καν σε κομματική εκδήλωση της εκλογικής μου περιφέρειας. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό, κύριε Πρόεδρε, γιατί έχει μια σημαντική σημειολογική αναφορά. Η Μεσσηνία ιστορικά έχει δώσει μάχες για την Ελλάδα, για την Ορθοδοξία, για την ιδεολογία της παρατάξεώς μας. Έχει κρατήσει ψηλά τα λάβαρα της δεξιάς στην Ελλάδα σε δύσκολους καιρούς.
τους όλους μας ετούτη τη δύσκολη στιγμή ένα πρόσθετο και μεγάλο βάρος. Ένα βάρος που όπως, όποιος ξέρει ελληνική ιστορία ξέρει ότι πάντοτε το αναδεχόταν, το αναλάμβανε και το διεκπεραίωνε η παράταξή μας. Εκείνο το οποίο συμβαίνει στην Ελλάδα είναι ότι οι Έλληνες τους καλούς καιρούς διαλέγουν πάντοτε να διαχειριστεί τον τόπο, την τύχη του τόπου, αυτοί που του χαϊδεύουν τα αυτιά. Συνήθως οι παρατάξεις της αριστεράς. Και αφού κυβερνούν εύκολα και άνετα για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα και οδηγούν την πατρίδα στην καταστροφή, τότε καλείται η δική μας παράταξη, η δεξιά, να ξανασημαζέψει και να ανασυγκροτήσει τον τόπο πάνω στα συντρίμια που έχουν δημιουργήσει αυτοί. Και αυτό συμβαίνει και τώρα, κυρίες και κύριοι. Ο τόπος μας δεν οδηγήθηκε στην καταστροφή μόνο τα τελευταία δύο χρόνια. Και τα τελευταία δύο χρόνια. Αλλά η βάση της καταστροφής έχει ήδη θεμελιωθεί από την πρώτη εκλογή του Πασόκ και του Ανδρέα Παπανδρέου, που υπήρξε ο λετήρ για τον τόπο αυτό. Αυτός είναι που δημιούργησε αυτό το θλιβερό κράτος. Αυτοί είναι που επί χρόνια, ατελείωτα χρόνια, δεκαετίες, δανειζόντουσαν αλόγιστα για να τα μοιράζουν εν συνεχεία σε κομματικούς στρατούς, στους πρασινοπλουρούς, σε όλους αυτούς που ρήμαξαν το κράτος, όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Αυτοί είναι που το έκαναν. Δεκαετίες ολόκληρες. Και πρέπει τώρα, με ευθύνη, ξανά με ευθύνη, με δυσκολίες, πρέπει τώρα με αποφασιστικότητα η δική μας η παράταξη, ο δικός μας ο πρόεδρος, η ελπίδα του τόπου μας, ο Αντώνης ο Σαμαράς, να ξαναμαζέψει όλο αυτό που αποσυντέθηκε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Άρα, ο δρόμος είναι δύσκολος. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. Δεν είναι πια η εποχή που θα τάξουμε, που θα υποσχεθούμε. Γιατί, για τον απλούστατο λόγο, κυρίες και κύριοι, ότι πια στα χέρια του Πασόκ η χώρα καταχρεώθηκε, τα εισοδήματα εξανεμίστηκαν, το κράτος αποσυντέθηκε και έγινε κομματικό και διαφθαρμένο, αναποτελεσματικό, υπερβολικά μεγάλο. Και πρέπει να ξαναγυρίσουμε στις αξίες της παρατάξεώς μας, σε εκείνες τις αξίες που λιδωρήθηκαν, σε εκείνες τις αξίες που κοροϊδεύτηκαν. Πρέπει να ξαναθυμηθούμε τι έχουμε περάσει, να μιλήσουμε για τη γενιά τη δικιά μου, λίγο προσωπικά, αλλά και για τις παλιότερες γενιές. Να μιλήσουμε για όλους εκείνους που δεν είχαν δικαίωμα λόγου μες στα αριστερά πανεπιστήμια, που αν ήσουν αδεξιός δεν μπορούσες καν να πας να δώσεις μάθημα από τη βία της αριστεράς που ακόμα και σήμερα επικρατεί στα δικά μας εκπαιδευτικά ιδρύματα. Πρέπει λοιπόν αυτά να τα θυμηθούμε και να θυμηθούμε τι είναι αυτό που υπερασπιζόμαστε. Γιατί η δικιά μας η παράταξη υπερασπίζεται δύο μεγάλες βασικές αξίες. Υπερασπίζεται την αξία του έθνους και την υπερασπίζεται κόντρα και ενάντια σε διεθνιστικές αντιλήψεις, σε μηδενιστικές αντιλήψεις, σε αντιλήψεις που δεν σέβονται την ταυτότητα. Κόντρα και ενάντια στη λογική
της κυρίας Διαμαντοπούλου, της κυρίας Ρεπούση, όλου αυτού του νεοταξίτικου αχταρμά που θέλει να μας πει ότι στη Σμύρνη έγινε ένα σπρόξιμο, που θέλει να μας πει ότι δεν έχει αξία η ελληνική ταυτότητα, αλλά και θέλει να μας πει κάτι ακόμα πιο σημαντικό, κάτι ακόμα πιο κεντρικό. Θέλει να μας πει ότι δεν έχει νόημα, δεν έχει σημασία να υπερασπιζόμαστε την ταυτότητά μας. Τι είναι εκείνο που δεσμεύτηκε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας να κάνει? Ένα από τα πρώτα πράγματα, και οφείλω να πω ότι είναι όλο συγκυριακό, ότι συνδέεται με ένα πρόσωπο των ημερών. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δεσμεύτηκε να καταργήσει το νόμο για την ηθαγένεια του Γιάννη Ρακούση, που λειτουργεί ως νόμος μαγνήτης για την παράνομη μετανάστευση και αποσυνθέτει τον ιστό της κοινωνίας μας. Και με ρωτάνε, μα τι τη θέλετε την αυτοδυναμία? Μα εξηγώ, δεν είναι ζήτημα αλαζονίας, δεν είναι ζήτημα κάποιου είδους κομματικού ηγεμονισμού για την οποία η Νέα Δημοκρατία ζητά την αυτοδυναμία. Εάν δεν μας δώσουν οι συμπολίτες και οι συμπολίτησές μας την αυτοδυναμία, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να μου εξηγήσετε πώς θα καταργήσουμε αυτόν τον νόμο? Χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία την αυτοδυναμία για να μπορέσει να υλοποιήσει ένα πολύ ευρύτερο πρόγραμμα από το οικονομικό. Ναι, είναι σημαντικά τα οικονομικά, αλλά και η υπεράσπιση της πατρίδος είναι εξίσου σημαντική. Πώς θα αντιμετωπίσουμε ένα πολυτελεσματικό πρόγραμμα αντιμετώπισης εγκληματικότητας, αν είναι να συγκυβερνούμε? Πώς θα βγάλουμε τους κουκούλες από τους κουκουλοφόρους της άκρας αριστεράς που ματώνουν και πληγώνουν τον τόπο κάθε μέρα, αν είναι να συγκυβερνούμε? Άρα λοιπόν, για μια σειρά από λόγους που έχουν να κάνουν με τη διαφύλαξη της εθνικής ταυτότητας, πρέπει να έχουμε αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Και το λέω, και θέλω λίγο και εδώ να δώσω ιδιαίτερη σημασία και προσοχή, γιατί ακούω μια κριτική ότι, ξέρετε, εμείς δεν θέλουμε να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία γιατί βάζουμε ως κεντρικό ζήτημα το ζήτημα της εθνικής κυριαρχίας, γιατί θεωρούμε ότι έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, η χώρα μας έχει γίνει χώρα μειωμένης εθνικής κυριαρχίας, λένε κάποιοι, και άρα εμείς θέλουμε να δώσουμε προτεραιότητα σε αυτό και επομένως θέλουμε να υπογραμμίσουμε τη διαφωνία μας. Θέλω να απαντήσω κάτι σε όλους αυτούς. Δεν υπάρχει εθνική κυριαρχία χωρίς μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα να εντάσσεται σε διεθνείς συσχετισμούς. Όποτε η Ελλάδα ενέταξε τα δικά της γεωπολιτικά συμφέροντα στα συμφέροντα τα ευρύτερα τα γεωπολιτικά των συμμάχων της, μεγάλωσε τα σύνορά της, κυριάρχησε στην περιοχή. Όποτε αντιθέτως δεν κατάφερε να συγκεράσει αυτά τα δύο, τα δικά της γεωπολιτικά συμφέροντα με τα γεωπολιτικά συμφέροντα τα ευρύτερα, τότε ήταν η στιγμή που υπέστη τις μεγαλύτερες καταστροφές. Και σας το λέει κάποιος που ξέρει τι σημαίνει να χάνεις πατρίδα. Σας το λέει ένας μικρασιάτης αυτό.
Όχι λοιπόν, και αυτό πρέπει να το εξηγήσουμε, όχι κούφιες ρητορικές για την εθνική κυριαρχία, όχι εύκολες κριτικές και δίθεν υπερπατριωτισμοί που τελικώς θα οδηγήσουν σε καταστροφή. Αυτοί δηλαδή που έρχονται και κάνουν σήμερα κριτική και μας λένε ούτε λίγο ούτε πολύ να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να φύγουμε από τη ζώνη του ευρώ για να ανακτήσουμε δίθεν την εθνική μας κυριαρχία, έχουν σκεφτεί τι σημαίνει η Ελλάδα να έχει βάλει απέναντί της τις 27 ισχυρότερες χώρες του κόσμου? Τι ακριβώς εθνική κυριαρχία μας μένει μετά? Και πώς θα αναπτύξουμε την ΑΟΣ χωρίς διεθνείς συσχετισμούς? Προτεραιότητα η ΑΟΣ για τον Αντώνη Σαμαρά, προτεραιότητα για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ενταγμένη μέσα σε ένα κεντρικό εθνικό σχεδιασμό που βρίσκεται και έχει αντιστοιχήσει στο διεθνές περιβάλλον. Όχι εξυπνακισμούς, όχι ευκολίες, όχι επικίνδυνες ευκολίες και επικίνδυνες ρητορικές. Η δεύτερη μεγάλη αξία, η ελευθερία. Πρέπει να ξέρετε τι υπερασπιζόμαστε όταν ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία. Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμά μας να επιλέγουμε ελεύθερα τη δουλειά μας, να αναπτυσσόμαστε έτσι όπως νομίζουμε, να επιλέγουμε ελεύθερα τις σπουδές μας, να επιλέγουμε ελεύθερα το πώς θα δραστηριοποιηθούμε. Υπερασπιζόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις πολιτικές ελευθερίες. Αυτά υπερασπιζόμαστε μέσα στον κώδικα της ελευθερίας. Και για να το πούμε ευθέως και καθαρά, τα υπερασπιζόμαστε απέναντι στους ολοκληρωτισμούς. Και σήμερα η αριστερά αποτελεί έναν κίνδυνο για τις ελευθερίες. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να υποθεί. Τι είναι εκείνο που αυτή η λαϊκή διαμαρτυρία και αγανάκτηση θα φέρει όταν κάποιος λέει ότι υπερασπίζομαι και ψηφίζω το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ή και το ΣΥΡΙΖΑ? Στην πραγματικότητα δεν υπερασπίζεται τον οικονομικό κολεκτιβισμό, δεν υπερασπίζεται τον κρατισμό, δεν υπερασπίζεται με τον πιο ευθύ τρόπο την ανέρεση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και την εφαρμογή των χειρότερων οχλοκρατικών και λαοκρατικών καθεστώτων? Δεν έχουμε, κυρίες και κύριοι, εμπειρία του ποια είναι η πρόταση της αριστεράς στον κόσμο? Θέλουμε η Ελλάδα να γίνει Κούβα? Θέλουμε η Ελλάδα να γίνει Βόρεια Κορέα? Αυτό επιλέγουν οι συμπολίτες μας? Αυτό είναι η δική τους πρόταση όταν θέλουν να οργιστούν και να διαμαρτυρηθούν? Αυτή λοιπόν την οργή και τη διαμαρτυρία πρέπει να την αναστρέψουν. Όχι να μην είναι οργισμένοι οι πολίτες, καλώς είναι. Όχι να μην αγανακτούν, καλώς αγανακτούν. Αλλά πρέπει να αγανακτήσουν και να οργιστούν για τους σωστούς λόγους και πρέπει να δώσουν επίσης τη σωστή διέξοδο. Ποιοι είναι οι σωστοί λόγοι? Να αγανακτήσουν γιατί πράγματι φτιάχτηκε επί Πασόκ αυτό το άθλιο κράτος. Και να το αναιρέσουμε, να το επανιδρύσουμε, να το ξαναφτιάξουμε. Να αγανακτήσουν γιατί πράγματι η φορολογία στις επιχειρήσεις είναι τεράστια και είναι υπέροχη. Να αγανακτήσουν γιατί τα πανεπιστήμια μας έχουν καταλήξει άνδρα οχλοκρατίας, άνδρα εξτρεμισμού. Να αγανακτήσουν γιατί η χώρα μας παραδόθηκε στους παράνομους μετανάστες και στην εγκληματικότητα. Να αγανακτήσουν δικαίως οι πολίτες για όλα αυτά. Αλλά, κυρίες και κύριοι, έχουμε μία μοναδική ευκαιρία να τα αναστρέψουμε όλα αυτά. Να αγανακτήσουν, να οργιστούν και να σκεφτούν σωστά. Στις επόμενες εκλογές, δυνατά, αποφασισμένα, δημιουργικά, ισχυρά, Νέα Δημοκρατία, Αντώνη Σαμαράς, Πρωθυπουργός, αλλαγή του τόπου, αλλαγή της Ελλάδας, καινούργια πορεία. Να είστε καλά.